Να είμαι πάλι στη δράση. Δηλαδή, φεύγουμε κατευθείαν για Θεσσαλονίκη. Τσάντα, καπέλα, τρυπόδια, κάλτσες, παπούτσια, εννοείται θα παίξουμε και μπασκετάκι και εννοείται θα κάνουμε και freestyle. Εδώ πέρα τα έχουμε ετοιμάσει όλα, πήραμε κάποια ρούχα καινούρια, να δείξουμε καινούριο outfit γιατί κάθε φορά σε κάθε show καλό είναι να δείχνουμε τίποτα το διαφορετικό. Οπότε καλτσούλες, βανσάκια, φανέλες και τα λοιπά και τα λοιπά. Εννοείται ότι ετοιμάσαμε και καθαρίσαμε τις μπάλες μπάσκετ και σας υπόσχομαι την επόμενη φορά γιατί πολλές μπάλες έχω πετάξει, γύρω στις 12 μπάλες είχα, τώρα μου έχουν μείνει δύο. Πίστευτο, δηλαδή τις έχω ταστρέψει όλες, δηλαδή ποιος είμαι. Οπότε σύντομα θα παραγγείλουμε καινούριες μπάλες τα σικάρα. Τι είναι τα σικάρα, δεν θα σας πω. Απλά θα τις δείτε σύντομα. Λοιπόν, χοντρέ, ξαναφεύγω από την Αθήνα. Θέλω να προσέχεις την Άμε και εσύ να μην προσέχεις τον Όλιβερ. Τώρα εσύ, Αριέτη, το ξέρεις ότι είσαι μοναχική εσύ. Δεν θες κανέναν. Το ξέρω πολύ καλά. Άραξε την πέτα σου, μακριά από όλους. Εννοείται ότι με δέχεται εμένα, αλλά δεν θέλει κανέναν να την ακουμπάει. Δεν ξέρουμε γιατί. Απλά γουστάρει μόνο εμένα. Είναι μια ντίβα η οποία αγαπάμε σε αυτό το σπίτι. Ε, Αριέτη. Αριέτη, και αν αναρωτιέστε γενικά για ποιο λόγο τη λένε Αριέτη, είναι από το Ghibli Studio, από το anime ταινία Αριέτη. Τον Όλιβερ δεν τον ονομάσαμε εμείς, αλλά εγώ θα τον ονόμαζα Γκούφι. Γιατί είναι λίγο Γκούφι, είναι λίγο γαμισέτα, είναι λίγο... Είναι αυτά να πάνε. Εσύ τον ονόμασες. Και εδώ είναι η Νάμι. Γιατί άραγε Νάμι, γιατί άραγε. Γιατί άραγε. Γιατί. One Piece. Γιατί. Τα έχουν να κάνουν για στο σήμερα, οπότε τώρα βάζουμε τα πράγματα με στην τσάντα και ξυπνάμε 6 το πρωί να ετοιμαστούμε σιγά σιγά να φεύγουμε προς το αεροδρόμιο πάλι. Αλλά αυτή τη φορά δήμερο στη Θεσσαλονίκη. Πάμε για δήμερο αυτή τη Θεσσαλονίκη, οπότε θα τα πούμε εκεί και θα παίξουμε και μπασκετάκι το απογευματάκι. Σίγουρα το Σάββατο θα το προλάβουμε. Οπότε μείνετε συντονισμένοι να πάω λίγο να πέσω ένα υπνάκο και θα τα πούμε το πρωί, ναι. Μιλάμε, σίγια. Καλό βράδυ, παιδές. Ξυπνήσαμε. Η ώρα είναι 6 και 20. Οπότε ξεκινάμε και φεύγουμε για Θεσσαλονίκη. Αυτό που πρέπει να κάνουμε απλά είναι λίγο αφαρσιλό τις καλτσίες με παπουτσάκια. Αυτό που πρέπει να κάνουμε πρώτα είναι να πάρουμε ένα καφέ. Πάντα αυτός ο καφές. Πω, πόσο δύσκολο είναι αυτό το πράγμα το πρωί. Αυτό που πρέπει να κάνουμε μάγκες τώρα, πάμε να πιούμε ένα καφεδάκι και φεύγουμε κατευθείαν μετά με το μετρό. Μην πάρω τώρα τη μηχανή, λέω να την αφήσω πάλι. Οπότε πάμε κατευθείαν στο μετρό και πάμε αεροδρόμιο. Θα τα πούμε και στο αεροδρόμιο κιόλας τώρα, γιατί τώρα θα σας κλείσω. Γιατί έχω και να κάνω κάτι γυρίσματα που θέλω για το TikTok. Οπότε πρέπει να σας κλείσω για να ανοίξω το κινητό. Φτάσαμε τώρα αεροδρόμιο, πηγαίνουμε κατευθυνόμαστε μέσα. Έχουμε 45 λεπτά ελεύθερο. Οπότε, εντάξει, κλαίμαι. Ίσα ίσα πάλι. Το προλάβαμε. Καμώ το αυτό το πράγμα με την αναμονή. Δηλαδή, ξέρω εγώ 30 λεπτά να περιμένουμε τη γραμμή. Δηλαδή, είμαι αυτό. Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει. Ανεβαίνουμε, πηγαίνουμε στη Θεσσαλονίκη. Φτάνουμε στη Θεσσαλονίκη και μας περιμένουν με ταξί για να πάμε κατευθείαν στη Eurocoupe. Γιατί δυστυχώς κατευθείαν έχουμε το show. Και μετά από το show μπορεί, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, να ξεκουραστώ λιγάκι αν προλάβω, γιατί έχουμε δύο show, ένα πρωί και ένα απόγευμα. Οπότε αυτό, μετά ξενοδοχείο προφανώς, θα προωθώ μάλλον με το DK, να κάτσουμε να ράξουμε λίγο, να κάνουμε προπόνηση, να παίξουμε λίγο μπασκετάκι, freestyle basketball. Αυτά, θα δούμε αν έχει χρόνο, γιατί μου είπε, θα δούμε. Γιατί τρέχει και αυτός, τρέχει και δεν φτάνει. Τι φτάσουμε στο event και κάνουμε το show, θα σας πω γενικά τι έχει το πρόγραμμα. Ξεκινάμε να κάνουμε basketball style και μετά καταλήγουμε στο trick shot και μετά one vs one. Δεν ξέρω αν μου δώσουν περισσότερο χρόνο, μήπως που καταφέρω και φέρω παιδιά μέσα. Κάνουμε λίγο εκμάθηση τύπου challenges για tricking basketball freestyle. Δεν ξέρω, τώρα θα δούμε, ρε παιδί μου. Προσπαθώ γενικά και εγώ να το δείξουμε, να το γουστάρουμε όλοι μαζί. Αυτά. Και μάλλον θα παίξουμε και μπασκετάκι. Μάλλον θα παίξουμε, δεν υποσχόμαι τίποτα. Εάν βρω χρόνο.
Δυστυχώς είναι περιορισμένος ο χρόνος. Δεν καταλαβαίνετε, γενικά θα είμαι δηλαδή show. Λίγη ξεκούραση, πάλι show. Απόγευμα ελεύθερο, βράδυ ξενοδοχείο. Νομίζω να κάτσω, θα δω. Πρέπει να με ξεκουραστώ όμως, γιατί αύριο έχουμε πρωινό show. Είναι αυτό το πράγμα τώρα που πάω και έχω 2 η ώρα show. Θα πάμε και κατευθείαν 10.30 το πρωί. Οπότε μπαίνουμε και βλέπουμε γενικά πώς θα πάει η φάση. Μάλλον το Σάββατο βράδυ θα βρεθώ με τον TK, δεν ξέρω, θα στείλω ένα μήνυμα στον άνθρωπο. Του είπα, ρε παιδί μου, ότι έρχομαι να το φέρω με τη Θεσσαλονίκη. Μήπως καταφέρουμε να παίξουμε κανένα μπασκετάκι. Αυτά. Τώρα δυστυχώς ήθελα να κάνω ένα κόλτο αυτή τη στιγμή, αλλά δεν νομίζω να έχω χρόνο. Μισή ώρα είναι, τσίμα το προλαβαίνουμε πάλι. Εντάξει, προλάβαμε, οπότε όλα κομπλέ. Τώρα ένα 25 λεπτό περιμένουμε λίγο να ανοίξει η πύλη, να φύγουμε για το αεροπλάνο, να φύγουμε για Θεσσαλονίκη. Μάγκες, την τελευταία φορά ήταν, όχι, νομίζω την πρώτη τελευταία που είχα πάει για Αμερική. Είχα έρθει εδώ πέρα να πάρω ένα καφέ. Μου κόψε τον καφέ και δεν ξέρω γιατί, και δεν το είχα πάρει χαμπάρι και το είδα στο αεροπλάνο. 14 ευρώ το καφέ. 14 ευρώ και μια τυρόπιτα. Δεν πήρα χαμπάρ και το είδα με την απόδειξη ενώ έκατσα στο αεροπλάνο. Ρε παιδιά, 14 ευρώ ένας καφές και μια τυρόπιτα. Από τότε δεν ξαναπατάω εδώ μέσα για καφέ ή για κάποια τυρόπιτα. Δεν ξέρω αν κλέβουν ή ήταν απλά η φάση που έτυχε και έγινε, αλλά με είχαν κλέψει εδώ πέρα. Κλοπή είναι ρε φίλε, λάθος σε λάθος, τα λεφτά στα πήραν. Οπότε μάθημα πάθημα. Μακριά από το αεροδρόμιο πάντα, αυτά πάντα. Μην παίρνετε τίποτα, να τα έχετε όλα έτοιμα. Σίγουρα θα σας αφήνουν γενικά να μπείτε, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, με νερά και τέτοια. Αλλά καλό είναι να είσαι φαγωμένος και να έχεις πει νερό πριν μπεις εδώ μέσα, για να μην τα πάρεις. Όσο το λιγότερο, στο καλύτερο. Τώρα εγώ γενικά είμαι άνθρωπος γενικά που δεν μπορώ να κάθομαι. Οπότε κάνω όλη την ώρα κύκλους μέχρι να περάσει το 20 λεπτό, γιατί βαριέμαι να περιμένω. Οπότε τελείωσε η φάση, τώρα πηγαίνουμε προς το event να κάνουμε το show μετά μάλλον. Δεν ξέρω, δεν μου έχει απαντήσει ακόμα ότι okay. Θα έχουμε τη συνάντηση γενικά για να κάνουμε το workout. Φτάσαμε στη Θεσσαλονίκη και ετοιμαζόμαστε τώρα να βγούμε από το αεροπλάνο. Φτάσαμε στη Θεσσαλονίκη και κατευθυνόμαστε τώρα για ταξί προς πλατεία Εύωσμο. Εύωσμος, anyway. Για την Eurohoops. Τα έχουν αισθήσει, είναι, η πλατεία έχει γεμίσει στο 3-on-3. Οι παιδιά ξεκινήσανε το event να παίξουν το μπάσκετ τους. Και εμείς ερχόμαστε για να κάνουμε το show για το 3-on-3. Άντε πάμε να δούμε. Λοιπόν, μπαίνουμε μέσα. Να δούμε τι θα δούμε. Φτάσαμε. Α, ωραίο είναι. Είναι κουλτουριάρικο. Why not, why not. Πάμε να δούμε τι θα δούμε. Α, μ' αρέσει η φασούλα εδώ. Μ' αρέσει. Δεν είναι καθόλου κακό. Πάνω σε εδώ θα κάνουμε το show. Κάιτε μάγκες, φασούλα. Καλά. Εδώ. Μαζευτήκαμε. Καφεδάκι και τυρόπιτα. Τι κάνουμε, πώς είστε, ασπέρες. Πού είσαι, αγόρινά μου, καλά είστε. Θα ήρε. Ετοιμότατος αυτή τη φορά θα μπει. Το προηγούμενο δεν είχε μπει, αλλά αυτή τη φορά το τρίξο θα μπει σε αυτό το σάβο. Να δω το αποτέλεσμα θέλω, φωτογραφία στο κύριο μετά. Οπότε προτιμάς. Πάμε σωστά το κύριο, θα έχουμε κοντά μας και ένα μοναδικό freestyler. Για ένα μοναδικό μπάσκετ for show, τον μοναδικό, τρομερό και φοβερό Τουτ Κέι! Μείνετε κοντά στο γήπεδο για να απολαύσετε ένα freestyle μπάσκετ for show. Άνθρωπε freestyle μπάσκετ for show. Let's go! Δυνατό χειροκρότημα στον ένα και μοναδικό freestyler Τουτ Κέι! Τι είναι αυτό, είναι δυνατό. Έτσι, πραγματικά πάμε και από τότε χειροκροτάνε. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent.
exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall, fear I weighed the person you are. Oh, πήγε περίφημα γενικά μέσα στην κόσμο, όπως είπαμε, και ήταν απίστευτα τα παιδιά. Δώσαμε τρελά vibes, έξαμε one vs one, παίξαμε με μικρά ταλέντα, απίστευτα ταλέντα. Δυστυχώς δεν με αφήνουν να παίξουμε μεγάλους, γιατί θέλουμε πολύ ψυχαγωγία, γιατί καταλαβαίνετε, να πάμε σε ένα μεγάλο τρέπεδο, απλά σοβαρεύει το game και δεν το ευχαριστούνται πιο περισσότερο τα παιδιά. Αν και την καρδιά μου νόμιζα να ήταν λίγο διαφορετικά το κομμάτι αυτό, αλλά το κοιτάμε, το κοιτάνε παιδί με διαφορετικό τρόπο, δεν πειράζει. Το διασκεδάσαμε, παίξανε πολύ καλά τα παιδιά μπάσκετ. Επίσης πήγε το trick shot, γιατί την τελευταία φορά δεν είχε μπει στο φάλιρο, οπότε μου έκανε τη χάρη σήμερα, στην τέταρτη νομίζω, τέταρτο try, θα το δω και στο βιντεάκι. Τώρα χαλαρώνω, είναι 3 η ώρα, σε 7.30 ώρα έχουμε το show, στο αντρικό.
Μετά, από ό,τι ξέρω, θα βρεθώ με τον DK. Να τα πούμε, αφού δεν βγήκε από την Αθήνα και τον είδα. Μου κάνει τώρα τη χάρη και μου λέει όταν τελειώσει το show. Στείλε μου μη διστάσεις και θα συναντηθούμε το βραδάκι να ράξουμε. Να παίξουμε κανένα μπασκετάκι ή οτιδήποτε κάτι τέτοιο, δεν ξέρω τι κάνω. Οπότε αυτά είναι τα νέα μου και θα μιλήσουμε το απογευματάκι. Θα βρεθούμε με το DK. Δεν νομίζω ότι ξαναδείξω λίγο το show στο αντρικό. Μπορεί λίγο το τρίξω ότι κάτι τέτοιο, δεν ξέρω, θα δούμε. Λοιπόν, έφτασε το DK και πάμε να τον δούμε. Κάτσε να τον βρούμε τώρα το DK. Πού είσαι ρε DK, πού το έχει πάει το αμάξι? Οπότε είσαι από τη μεριά του άλλου δρόμου, ρε. Προφανώς από εκεί που είναι τα πρατήρια που βλέπω. Καλά, περνά από εκεί. Είναι turbo, αλλιώς δεν μπαίνω. Baby on board. Wow, το παιδί είναι χάλια. Τι γίνεται πίσω. Έλα, bro. Πώς είσαι, ρε φίλε? Καλά είσαι? Καλά είσαι. Μαύρα χάλια, φίλε. Κουρασμένος, γάμα. Κάτσε, γιατί έχω φέρει και βαλίτσα εδώ πέρα. Αυτό δεν είναι μάπαφο, ναι. Είναι άλλο. Έχεις τέτοιο. Τα υψί, ναι, ρε. Η παιδάκι. Τέλος. Όχι άλλο σοου. Φτάσαμε στο γηπεδάκι με... DK. Τώρα σιγά σιγά. Σου μάθω να κάνεις spinning. Προσπαθώ το κάνω τόσο πολλές φορές. Σταμάτα γενικά να κάνεις τα πάντα, ρε φίλε. Άστε, εδώ πήγαμε σε άλλα. Εδώ είναι το πρόβλημα. Για να δούμε πώς θα πάει σήμερα. Νομίζω ότι θα πάει τέλεια. Κλείνω γενικά την κάμερα και θα τα πούμε αύριο το πρωί, γιατί η μπαταρία πεθαίνει. Οπότε... σίγια. Αν και την επόμενη σας υπόσχομαι ότι θα το γράψω. Παίξαμε ωραίο μπασκετάκι. Φάση ήταν και γαμό. Τέσσερις ήττες, μία νίκη. Why not? Τουλάχιστον φύγαμε με νίκη. Ωραίο game. Το τελειώνουμε σήμερα έτσι την προπόνηση και πηγαίνουμε τώρα πανόραμα στο hotel να ξεκουραστούμε, γιατί αύριο έχουμε το show 10.30 και θα συνεχίσουμε μετά για το ταξίδι προς την Αθήνα. Οπότε την επόμενη φορά σας υπόσχομαι ότι θα στήσω την κάμερα και θα έχουμε full υλικό για μπασκετάκι. Αυτά, παιδιά. Στο επόμενο έχουμε 1 vs 1. Φτάσαμε στο ξενοδοχείο. Είμαι κομμάτια, ρε παιδιά. Εντάξει, πήγε πολύ ωραίο το show, δεν μπορώ να πω. Ήταν απίστευτο. Παίξαμε μπασκετάκι με το DK. Έψαμε στα μάτια. Δεύτερο είμαστε. Οκ, όλα καλά. Και τώρα ψάχνουμε το 2-0-5. Ναι, παίξαμε μπάσκετ με τον DK. Παίξαμε πολύ ωραίο μπασκετάκι. Το ευχαριστηθήκαμε. Sorry που δεν τράβηξα γενικά το υλικό, αλλά σας υπόσχομαι το επόμενο θα το τραβήξω. Αυτά. Και τώρα μπαίνουμε στο ξενοδοχείο. Δώσε μου τα εκεί λίγα κοινά. Ήρθε ένα λεπτάκι. Είπε το ακουμπάμε, λέει κάτι τέτοιο. Φώτα. Και είμαστε στο δωμάτιο. Λοιπόν. Γενικά δεν κάνω feedback γενικά στα δωμάτια όλα αυτά, αλλά θα σου δείξω. Το μόνο θέμα που έχω εγώ είναι η τουαλέτα, μάγκες. Όταν λέω έχω θέμα με την τουαλέτα, θέλω να είναι καθαρή. Άμα δω, δηλαδή, παίζει να φύγω κιόλας, να ξέρει. Εντάξει. Εντάξει, καλά είμαστε. Αυτό το φούτερ δεν θα φύγει ποτέ από πάνω, πραγματικά. Όπου και να πάω, με βλέπετε με αυτό το φούτερ. Στο τέλος θα μου πείτε κιόλας ότι δεν έχω άλλα ρούχα να φορέσω. Λοιπόν, να μπούμε στο θέμα μας. Έπαιξα με τον DK. Πολυκάρι δεν τον ξέρω γενικά πολύ καιρό, αλλά είχε έρθει μια φορά Αθήνα, μου στείλε ένα μηνυματάκι. Γνωριστήκαμε, δέσαμε, γαμούν τα άτομα. Αυτό λέμε πολύ γενικά όλοι οι freestylers τύπου street culture, είμαστε ουναράτσα, ουναφάτσα. Τε φιλοξένησε στα δικά του μπασκετάκια, παίξαμε μπασκετάκι, του ευχαριστηθήκαμε. Πολύ καλό, το ξέρετε πολύ καλό ότι είναι πολύ καλό στο μπάσκετ. Παίξαμε και στην ίδια ομάδα επιτέλους, γιατί κάθε φορά που παίζαμε πάντα ήμασταν αντίπαλοι, γιατί οι άλλοι ήταν αδύναμοι, οπότε καταλαβαίνετε πρέπει να μοιράσουμε το επίπεδο. Επιτέλους παίξαμε μαζί του για να δούμε λίγο τη χημεία μας γενικά, ξέρεις, να κάνουμε λίγο κανένα κολπάκι. Οπότε έγιναν κάποια highlights, όχι από τη δικιά μου κάμερα, από τη δικιά του. Άμα την ανεβάσει, καλώς. Αλλιώς δεν πειράζει, την επόμενη. Δεν χανόμαστε. Αυτά. Κρεβατάρα. Λοιπόν, το μόνο που θέλω αυτή τη στιγμή. Εγώ, κάτσε. Πεινάω, θα βγω λίγο έξω να φάω, πάρω ένα σουβλάκι γρήγορα και μετά θα πέσω για ντους και θα πέσουμε για ύπνο. Οπότε, βάζω την κάμερα να φορτίσω και θα τα πούμε σε καμιά ωρίτσα. Εντάξει, αυτά από μένα. Ελπίζω να ευχαριστηθήκατε κιόλας για το show, γενικά πώς πήγε η φάση.
Δεν ξέρω, εσένα σας άρεσε? Πείτε μου κάτω στα σχόλια, γενικά σας άρεσε, δεν σας άρεσε. Κάτι να διορθώσω που δεν σας άρεσε. Εγώ γενικά τα προσέχω λίγο αυτά, είμαι λίγο ψυχαναγκαστικός. Οπότε ναι, και μιλάμε αργότερα, ναι. Καλημέρα μάγκες, κάνετε? Μόλις τελείωσε η πρώτη μέρα και πάμε στην επόμενη. Αν και κοιμήθηκα μόνο 5 ώρες. Λοιπόν, πάμε κάτω τώρα, δίνουμε μία και πάμε για πρωινό. Και αυτά είναι τα ωραία όταν πηγαίνεις προς πανόραμα μεριά Θεσσαλονίκη. Πραγματικά το κάτι άλλο. Άρα φάγαμε και το πρωινό μας. Ετοιμαζόμαστε να πάω λίγο τώρα μέσω δωμάτιο, λίγο να ξεκουραστώ γιατί με κομμάτια η αλήθεια είναι. Και θα τα πούμε μέσα στο event. 10.30 ξεκινάμε, 7.30 ώρα είναι τώρα, οπότε έχουμε χρόνο. 3 λεπτά είναι το event από εδώ. Πάμε εκεί πέρα σε λιγάκι να το δούμε μετά, σε κάνα δύο ωράκι και συνεχίζουμε. Φτάσαμε στο δεύτερο event, την πανόραμα. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξύπνησα καλά, αλλά μετά κάθε φορά όταν πίνεις ένα καφέ, η μέρα σου αλλάζει όλη. Οπότε είμαστε εδώ. Πρώτο, δεύτερο γήπεδο, warm-up court. Να σας δείξω κιόλας λίγο την οθόνη, γενικά τι παίζεται. Εδώ έχουμε να κάνουμε γενικά όλοι οι όμιλοι και μετά από αυτούς νομίζω είναι νοκάουτ που ξέρω και όχι, οι τελευταίοι από τον κάθε όμιλο δεν θα παίξει και μετά παίζονται τα play-offs και ξεκινήσουν και πηγαίνει το παιχνίδι κάπως έτσι. Αυτά. Έχουμε και jump για τα παιδάκια εδώ πέρα που τους φουσκωτώ για να καρφώσουν. Έλα, είναι ωραία φασούλα. Δεν ξέρω, εδώ πέρα νιώθω πιο πολύ χωριό, δεν ξέρω. Εγώ με νιώθω ότι με ανέσυμε να πάλι στην Αθήνα. Εντάξει, με διαφορετική κουλτούρα. Το ωραίο της πόλης εδώ πέρα είναι γενικά είναι όλο το κομμάτι της Θεσσαλονίκης. Με έχει καταθυμσιάσει πολύ, να ξέρετε. Τι μου αρέσει η κουλτούρα τους είναι, δεν σε έχει πάει Κρήτη. Πραγματικά, όλοι φιλόξενοι. Όλα χαλαρά. Οπότε εμείς θα ετοιμάσουμε σιγά σιγά το show, να ξέρετε ότι 3.30 φεύγω στο αεροπλάνο, τώρα είναι 9 η ώρα. 10.30, 11.30 μου πάνε να κάνω το show, αλλά μάλλον θα καθυστερήσουμε. Άρα θα προλάβω το αεροπλάνο. Me what you want.
Αυτό ήταν, παιδιά. Αυτό ήταν το γύρο που έγινε στο Πανόραμα και στην Εβόζ. Τώρα πάμε στον πίνακα να γυρίσουμε πάλι πίσω. Έτσι να βρούμε γενικά το που θα πάμε. Κάπου θα έχει πίνακα. Τόσο πίνακα τώρα μέσα εκεί. 3 η ώρα πετάω. Εντάξει, είχα 12.30 ή 12 η ώρα είχα το show. Τελείωσα καπάκι. Και έφτασα κατευθείαν να πήρα το ταξί κατευθείαν για να έρθω. Εντάξει, τουλάχιστον είμαστε στην ώρα μας, είναι μια μισή ώρα δηλαδή. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Εντάξει, ξεφουσκώσω και τις μπάλες τώρα, δεν ξέρω να με αφήσουνε. Θα τους πω ότι έχω βελόνα, οπότε θα περάσω και θα τις ξεφουσκώσω μέσα. Λοιπόν, Θεσσαλονίκη, 3 η ώρα πετάμε. Άθενς, το βρήκα, 2:40. 2:40 Gate Athens 12. Όλη η ουσία είναι, φίλε, να έχεις ωραίες αναμνήσεις και να ζεις τη στιγμή όσο γίνεται καλύτερα. Όσο γίνεται, παιδιά, καλύτερα. Σε οτιδήποτε είναι αυτό, δεν είναι επειδή το κάνω εγώ αυτό, πρέπει να το κάνουν κι άλλοι. Σε οτιδήποτε κάνεις, έτσι να το λίγο. Athens 2:40, Athens 12 και τώρα. Σε οτιδήποτε κάνεις, το πρώτο κομμάτι που πρέπει να σκέφτεσαι πάνω απ' όλα γενικά είναι να ζεις τη στιγμή στο έπακ. Δηλαδή, μην μπαίνεις στις διαδικασίες της ρουτίνας, δουλειά, σπίτι, οτιδήποτε. Οτιδήποτε τραβάει ψυχούλα και θέλει να το κάνετε, τουλάχιστον προσπαθήστε. Αυτές είναι απλές συμβουλές. Επίσης μπορεί να το κάνει ο καθένας. Το θέμα είναι μην μας τρώει η ρουτίνα, γιατί η ρουτίνα γενικά είναι το πιο δύσκολο κομμάτι της ημέρας το οποίο πρέπει να βγάλετε. Αυτά από μένα. Λίγα πράγματα, βασικά πράγματα που πρέπει να το, γενικά να το κρατάμε κάθε μέρα, στην κάθε στιγμή, στο κάθε δευτερόλεπτο. Αυτά. Η ώρα αυτή τώρα είναι λίγο δύσκολο, λίγο πρέπει να ξεκουραστώ κι εγώ γιατί δεν έχω κοιμηθεί. Να ξεκουραστώ λιγάκι κι εγώ γενικά γιατί είμαι σε 4 ώρα και 3 ώρα ύπνου μέσα από τη βδομάδα. Τουλάχιστον σήμερα μήπως καταφέρω να κάνω ένα χταυράκι. 10 γκέιτς εδώ είναι, ωραία. 2:40. Εάν σας άρεσε αυτό το βιντεάκι γενικά, πάτε σε ένα subscribe, κάντε ένα like, σχολιάστε, ό,τι γουστάρετε γενικά, άμα σας άρεσε, άμα δεν σας άρεσε κάτι, για να τα διορθώνουμε κιόλας. Και αυτό ήταν το δήμερο με την Πανόραμα και τον Τεβός μου, το 3-3 της Eurohoops. Οπότε είμαι ο Dude K και τα λέμε σε επόμενο επεισόδιο.